της Ποεσίνα. Πόσα παιδάκια ξέρουν πώς παίζεται το άθλημα αυτό και ποιο είναι? Μπράβο. Μπράβο, πολύ εντυπωσιακό γιατί ξέρω ότι δεν έχετε και πισίνα εδώ. Όλα τα παιδάκια! Μπράβο, βλέπω σχεδόν όλα γιατί είχατε και ωραίες θάλασσες εδώ. Εντάξει, λοιπόν, τώρα θα είμαστε στην Αθήνα της Μούλας Κοζοπόλη που μαζί πήραμε το αργυρό μετάλλιο στο 2004 και συμμετείχαμε και στην Ολυμπιάδα του Οδύρου Ασάνου στο Πεκίνο. Αν μπορείτε λίγο ησυχία και συμμετοχή. Πολλά από ό,τι είδα ότι γνωρίζετε σχεδόν όλοι το άθλημα της νατοσφαίρησης και αυτό μου κάνει εντύπωση γιατί εδώ δεν έχετε κολυμπητήριο. Από πού το είδατε στην τηλεόραση? Στην τηλεόραση. Άρα ξέρετε δηλαδή από πόσους παίκτες αποτελείται κάθε ομάδα? Ποιο παιδάκι ξέρει να μου πει? Εγώ! Από πόσους? Εσύ, που παίζεις. Ναι. Από πολύ. Λοιπόν, θα ακούσουμε μια κουσιαμένη στην αδερφιά του Σωτό, στην Ιστιβουλία. Και θέλουμε να σας πούμε ότι την Κυριακή γίνεται ένας αγώνας κατηγορίας μικρών σκαφών, τα Optimist, δεν ξέρω αν ξέρετε, γνωρίζετε έστω πολλά. Εφόσον ξέρετε πολύ, πείτε σίγουρα θα έχετε εδώ φτάσει και στην πλοία. Σήμερα είναι μια δράση που έχει αναλάβει ο Σύλλογος Ελληνίων Ολυμπιονικών. Σήμερα είναι τριήμερη. Σήμερα περιλαμβάνει τις επισκέψεις στα σχολεία, σε 5 σχολεία. Επίσκεψη και ενημέρωση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αύριο έχει την ημερίδα στο ξενοδοχείο που αφορά τον αθλητισμό στις ημέρες της κρίσης. Και καλούμε όλους όσους θέλουν να έρθουν να την παρακολουθήσουν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και την Κυριακή το πρωί στις 11 η ώρα θα έχει αγώνα ιστιοπλοείας. Θα είναι η Σοφία Παπαδοπούλου και η Βιργενία Κραβαριώτη, οι Ολυμπιονίκες από το Πεκίνο, να δείξουν στα μικρά παιδιά, να τα βοηθήσουν και να τους δείξουν την ιστιοπλοεία από κοντά. Για να δείξουν των παιδιών που βρήκαν στο σχολείο. Τεράστια, πάρα πολύ για την κοινωνία εδώ του Ξυλόγαστου. Μας υποδέχτηκαν πάρα πολύ. Οι διευθυντές και όλοι οι υπεύθυνοι δείχνουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και μας δίνουν και εμάς τη δύναμη να αυτό το εγχείρημα να το κάνουμε και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Το ότι βρίσκονται σήμερα εδώ Ολυμπιονίκες. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα αθλητικά γεγονότα που έχουν γίνει ποτέ στο Δήμο μας. Διότι μας τιμούν με την παρουσία τους σπουδαίοι Έλληνες Ολυμπιονίκες, ιδιαίτερα σήμερα στη σημερινή συγκυρία που πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στις συλλογικές προσπάθειες και στους κοινούς αγώνες όλοι μαζί για το καλό του ελληνικού λαού. Οι αθλητές αυτοί, οι πρωταθλητές, οι Ολυμπιονίκες σήμερα πέρασαν από όλα τα σχολεία. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ στο κλειστό θέατρο του Δήμου Ξυλοκάστου Ευρωστήνη, στο Άγγελος Κελιανός και ενημερώνουν τους μαθητές και των δημοτικών και των γυμνασίων και των λυκείων για την αξία του αθλητισμού. Γιατί θα το πω με μια φράση, αυτό που είπαν εδώ και 2.500 χρόνια αυτοί οι οποίοι πραγματικά έδωσαν τα φώτα στην ανθρωπότητα και στον τομέα του αθλητισμού αλλά και του πολιτισμού. Νους υγιής, εν σώματι υγιές. Διότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, είναι ανθρωπισμός και σήμερα έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη. Τι σημαίνει για σένα να βρίσκονται στον τόπο μας εδώ σήμερα Ολυμπιονίκες, κάποιοι που έχουν διαπρέψει στον αθλητισμό? Εντάξει, είναι καλό πράγμα για τη χώρα μας που βρίσκονται εδώ πέρα και μας μαθαίνουν πώς ξεκινήσανε και πώς αρχίσανε. Σε ενδιαφέρει ο αθλητισμός σε σένα προσωπικά? Με ενδιαφέρει, ναι. Έκανα καράτε 9 χρόνια, αλλά σταμάτησε. Ευχαριστούμε τους Έλληνες Ολυμπιονίκες που επιλέξανε το μικρό και όμορφο τόπο μας για να έρθουν να παρουσιάσουν και τα αθλήματά τους, αλλά και ό,τι εμπεριέχουν τα αθλήματα, δηλαδή τις αρχές, τις αξίες, τα ιδανικά και τα πρότυπα του Ολυμπισμού. Τα έχει ανάγκη ο τόπος μας, τα έχει ανάγκη η νεολαία και μάλιστα σήμερα που υπάρχει τόσο μεγάλη έκπτωση αξιών και ιδανικών, τα έχουμε πιο πολύ ανάγκη και γι' αυτό αποφασίσαμε εδώ στην περιοχή μας να έχουμε πιο συχνές τέτοιου είδους προσεγγίσεις με
τον Ολυμπισμό και με ό,τι εμπεριέχει ο Ολυμπισμός, για να δώσουμε στην νεολαία μας στοιχεία που τα έχουν τέτοιο είδος, που τα έχει τόσο πολύ ανάγκη.